Υπεγράφει από το Υπουργείο Οικονομία και Ανάπτυξη η ένταξη τη πράξη αποκατάσταση διατηρηταίου νεοκλασικού κτηρίου του Δήμου Χανίων για λειτουργία δημοτική βιβλιοθήκη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020. Με μεγάλη ικανοποίηση ανακοίνωσε ο Δήμαρχο Χανίων τη χρηματοδότηση ύψου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκού πόρου. Σε χρόνο ρεκόρ, με χρηματοδότηση 500.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο καταφέραμε να αποκτήσουμε ως Δήμος το ιστορικό αυτό διατηρητέο κτίριο. Σήμερα σας ανακοινώνω πλέον επίσημα τη μεγάλη μας επιτυχία, την επιτυχία ουσιαστικά της πόλης και του Δήμου μας, όπου καταφέραμε να εξασφαλίσουμε και τη χρηματοδότηση για τη δημιουργία πλέον της νέας δημοτικής μας βιβλιοθήκης με το ανώτατο επιτρεπτό ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι εργασίες θα πρέπει να ξεκινήσουν τον Αύγουστο και να ολοκληρωθούν το 2020 και ο δημοσχανιών θα πρέπει να τρέξει με τους διαγωνισμούς και τις διαδικασίες. Ε, θα ήταν ίσως πρόχειρο να κάνουμε τώρα μια, τέτοιου είδους, ένα τέτοιο είδους υπολογισμό όμως σύμφωνα με τους χρόνους που έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες περιπτώσεις θα λέγαμε ότι ένας χρόνος ο οποίος δεν θα ξεπεράσει την τριετία θα είναι εκείνος ο χρόνος που φυσιολογικά αν όλα πάνε καλά θα είναι πραγματικότητα, θα έχει κατασκευαστεί πλέον και θα λειτουργεί η νέα βιβλιοθήκη του Δήμου Χανίων. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων ιδρύθηκε το 1953, είναι μία από τις μεγαλύτερες περιφερειακές βιβλιοθήκες και διαθέτει περίπου 150.000 τόμους βιβλίων, έντυπο υλικό, εφημερίδες, περιοδικά, σπάνιες εκδόσεις, φωτογραφίες, χάρτες, αφήσει και οπτικοακουστικό υλικό. Το ακίνητο στην Τζανακάκη έχει τη δυνατότητα επέκταση με την προσθήκη νέου κτίσματο που μπορεί να φτάσει και τα 1.800 τετραγωνικά μέτρα, Κάτι που δεν επιθυμεί η Δημοτική Αρχή. Η ανάδειξη η ανακατασκευή και ο σεβασμός του όμορφου αυτού κτηρίου όπως μας το παρέδωσε ο χρόνος με τον περιβάλλοντα χώρο του ταιριάζει απόλυτα σε ένα δημόσιο φορέα όπως είναι ο Δήμος μας. Στη Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη θα αναπτυχθεί και το Media Lab που δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. Θα μας επιτρέψει την ανάπτυξη καινοτόμων και σύγχρονων τεχνολογικά προτάσεων καθώς και την καταπολέμηση του τεχνολογικού αναλφαβητισμού. Οι χώροι της ψηφιακής βιβλιοθήκης θα φιλοξενούν περιοδικά δράσεις όπως διαλέξεις, σεμινάρια, τουριστικές προβολές. Ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το έργο μεταξύ των οποίων και την πρώην Βαρβάρα Περάκη. Πραγματικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Δημοτική Αρχή που αφενός ανακαίνισε την παιδική βιβλιοθήκη στο Δημοτικό Κήπο και αφετέρου πραγματοποιεί την αγορά και την υλοποίηση, τη μεταστέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο νέο κλασικό κτίριο της Οδού Τζανακάκη. Τέλος σχεδιάζεται και η λειτουργία μικρού αναψυκτηρίου εντός του κτίριου με αξιοποίηση και του αύλιου χώρου του οικοπαίδου ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητά του.